Έχω κάποια σχόλια, αλλά πρώτα να ακούσουμε τι θα θέλανε να πούνε οι συνάδελφοι από κάτω, πάνω στα επιχειρήματα. Εγώ νομίζω ότι είναι 2-3 θέματα τα οποία δεν τα έχουμε θίξει και θα κάτσουμε Να. λίγο τώρα το βράδυ να τα θίξουμε. Το βασικό μειονέκτημα που δεν το αναφέρουμε καθόλου με τη φαρμακευτική αγωγή είναι ότι στην πράξη οι περισσότεροι ασθενείς μας παίρνουν φάρμακα για πάρα πολλά χρόνια. Και εάν δούμε τις μελέτες, όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, ας πάρουμε την mTOPS, έχει ένα follow-up 4 ετών. Και στην πράξη έχει αποδειχθεί, υπάρχει μια μελέτη από την Αυστρία, ότι ξεκινάνε οι ασθενείς αυτά τα φάρμακα και 10 χρόνια μετά, χωρίς να έχει γίνει κάποιος έλεγχος, εξακολουθούν και παίρνουν τα φάρμακα. Άρα δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα. Ξεκινάω μια φαρμακευτική αγωγή. Πότε θα τη σταματήσω? Ποια θα είναι τα κριτήρια που θα τη σταματήσω? Πότε θα αποφασίσω ότι από τα φάρμακα θα πάω στο χειρουργείο? Ή μάλλον διαφορετικά, εάν δεν επιδεινωθούν τα συμπτώματά μου, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα φάρμακα για πάντα? Και εκεί υπάρχουν 1-2 βιβλιογραφίες που μπορούμε να τις προσθέσουμε. Σχόλια, παρακαλώ, προτάσεις, Είναι παρατηρήσεις. εύκολο να ξαναδούμε λίγο το προφίλ του αρρώστου? Το προφίλ του αρρώστου, βεβαίως. Πιο Το κατώ, η άλλο με τις επόμενη εξετάσεις, διαφάνεια ναι. είναι ένας άρρωστος, την επόμενη διαφάνεια που έχει τα... Το Είναι μέσο, ένας το που στάζει μέσο. γύρω στα 60 Αυτό, γραμμάρια. εδώ, ναι. Είναι γύρω στα 60 γραμμάρια. Έχει ένα ψηλό IPSS και στη ρεομετρία έχει ένα υπόλοιμα γύρω στα 100 ml. Δηλαδή, με βάση τα κριτήρια, είναι σε μία ομάδα υψηλού κινδύνου. Είναι σε μία ομάδα που, από ό,τι είδαμε από τις μελέτες που έχουν γίνει, έχει πολλές πιθανότητες η φαρμακευτική αγωγή να αποτύχει. Έχει πολλές πιθανότητες κάποια στιγμή στο follow-up να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Και το debate το οποίο καλούμεθα να υπερασπίσουμε την ιδέα είναι μήπως αντί να αρχίσουμε τα φάρμακα, προτείνουμε ευθύς εξ αρχής μία χειρουργική επέμβαση. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς εδώ πάντως, γιατί μπορεί με να υποστηρίζουμε μία θέση, αλλά δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε και λίγο από την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν ότι εμείς θα πράξουμε καλύτερα εάν χειρουργήσουμε ευθύς εξ αρχής αυτόν τον ασθενή, και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Απλώς βάζουμε έναν προβληματισμό, όπως είπα στην αρχή, και ούτε θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι όλοι εδώ μέσα υποστηρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι θα έρθουν με ένα προστάτη 60 γραμμάρια και οι οποίοι θα έχουν ένα ψηλό IPSS, με το καλημέρα θα τους βάλουμε να τους χειρουργήσουμε. Μπορεί να το κάνουμε σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε εδώ πέρα όλοι ότι πρέπει να το κάνουμε σε όλους. Εμείς θέλουμε με τα επιχειρήματα τα οποία θα δείξουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που γίνεται υπερβολή της φαρμακευτικής θεραπείας. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που ευθύς εξ αρχής, ενώ ξέρουμε ότι μάλλον δεν θα πάνε καλά, αντί να τους έχουμε σε φαρμακευτική αγωγή για πολλά πολλά χρόνια, μήπως ήρθε η στιγμή με τις καινούριες τεχνικές εξάχνωσης, όποια θέλετε εσείς επιλέξτε, μήπως μπορεί κανείς να αποφασίσει νωρίτερα να δώσει μία χειρουργική λύση. Αυτό είναι το debate. Παρακαλώ. Αφήσει να πάμε γρηγορότερα στην χειρουργική αντιμετώπιση είναι το επάγγελμά του. Συγγνώμη, Το επάγγελμά του. το Είναι επάγγελμά του. αυτοκινητιστής, 60 χρονών, δεν είναι συνταξιούχος, δουλεύει και δεν μπορεί να λείψει από τη δουλειά του, πόσο μάλλον σήμερα, ένα εξάμηνο ή δεν ξέρω πόσο μέχρι να αποδώσει η φαρμακευτική αγωγή. Ένα στοιχείο. Εντάξει, λέω ότι αυτό είναι όσο και καλά το στοιχείο. Το κριτήριο με το οποίο θα χειρουργηθεί ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα η υγεία του. Αλλά το λαμβάνουμε γι' αυτό υπόψη. Ναι, γι' αυτό το λόγο είπαμε και ότι είναι αυτοκινητιστής, έτσι, ότι έχει υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να είναι με το μπουκάλι από κάτω, ξέρουμε μέχρι και για την νόσο αυτοκινητιστών. Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός θα ταλαιπωρηθεί, δεν θα μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του, περιμένοντας να δράσουν τα φάρμακα. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με αυτό που είπατε, ότι άμεσο αποτέλεσμα. Ναι. Άμεσο αποτέλεσμα. Εγώ, Σταύρο, νομίζω ότι από τις διαφάνειες που έχεις δείξει, ίσως έχεις πολλές διαφάνειες όπου συγκρίνεις τα φάρμακα με τη χειρουργική
χειρουργική επέμβαση, και εκεί δεν είναι δίκαιο, διότι είναι αυτονόητο ότι η χειρουργική επέμβαση θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Να το πάρουμε ανάποδα. Να πούμε στην άλλη διαφάνεια που είχε, ίσως θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι εμείς εδώ οι ουρολόγοι ξοδεύουμε τα 3/4 του μπάτζετ για υπερτροφία σε φάρμακα. Τα 3/4, το 75% των χρημάτων που ξοδεύουμε για το κονδύλι που λέγεται υπερτροφία προστάτη, το ξοδεύουμε στα φάρμακα. Και υπάρχει αυτή η μελέτη που έδειξες πολύ ωραία από την Ισπανία, αλλά ίσως πρέπει να την ξεχωρίσουμε λίγο, γιατί είδα την έχει σε μία διαφάνεια μαζί με άλλες 5 μελέτες, που λέει ότι στην Ισπανία το 1992 με 2002 που άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα φάρμακα, μειώθηκαν οι επεμβάσεις, αυξήθηκαν όμως τελικά οι διακιστικές προστατεκδομές και αυξήθηκαν οι επιπλοκές από τις επεμβάσεις σε εκείνους τους ασθενείς που τελικά κατέληγαν στο χειρουργείο. Άρα το επιχείρημά μας θα πρέπει να είναι μήπως τελικά μπορούμε να επιλέξουμε μερικούς από αυτούς τους ασθενείς που ξέρουμε τελικά ότι θα πάρουν φάρμακα 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, αλλά μάλλον θα καταλήξουν στο χειρουργείο. Αυτό είναι ένα επιχείρημα. Παρακαλώ, άλλο σχόλιο. Παρακαλώ. Υπάρχουν και οι ασθενείς οι οποίοι μόλις τους λες για χειρουργείο λένε όχι. Προτιμώ ότι μήπως μας χτυπήσουν η άλλη ομάδα και απάνω σε αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και το έχω ξαναπεί ότι είναι λίγο δύσκολο ένας ουρολόγος σε όλους τους ασθενείς που θα βλέπει στο εξωτερικό ιατρείο. Εάν προτείνει σαν πρώτη λύση σε όλους αμέσως χειρουργική επέμβαση, θα χάσει πολλούς. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και αυτό. Κάτι άλλο που έχω διαπιστώσει απάνω σε αυτό το θέμα ακριβώς κιόλας, μόλις τους λες, ξέρεις τι, έχουν γίνει μελέτες πανευρωπαϊκά και όλα αυτά και λένε, όταν έχεις LUTS, έχεις όλα αυτά τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού και πρέπει να χειρουργηθείς, ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι φέτος, αλλά του χρόνου ότι μπορείς να χειρουργηθείς, μάλλον θα χειρουργηθείς για να είσαι καλύτερα, και ότι πέφτει και το κόστος, ακόμα και στο ασφαλιστικό σου ταμείο, και ότι έχεις μικρότερους κινδύνους για επιπλοκές όσο μεγαλώνεις. Αυτό που γινόταν και λένε, εμένα δεν με νοιάζει το ταμείο μου. Σε αυτό έχει δίκιο νομίζω. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στο ιατρείο μας... Εγώ λέει τόσα χρόνια πληρώνω και έτσι θα με καλύψει. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε ασθενής είναι λογικό ότι δεν θα ψηφίσει τι θεραπεία θα κάνει με βάση τα οικονομικά του ταμείου του, με βάση αυτό που αισθάνεται και αυτό που θέλει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ίσως μας χτυπήσουν η άλλη ομάδα και σε αυτά τα σημεία. Αυτό ένα ερώτημα βάζω εγώ. Απλώς δεν έχουμε απάντηση, δεν έχουμε προτείνει για να έχουμε απάντηση ότι αυτός ο ασθενής έρχεται και ζητάει. Αυτό ζητάει λύση, ας πούμε. Δεν ζητάει να μην χειρουργηθεί. Γιατί πραγματικά πολλοί, ας πούμε, άμα τους πεις ότι θα χειρουργηθούν, σε στραβοκοιτάζουν. Ναι, και η άλλη ομάδα όμως δίνει λύση πάλι. Η άλλη ομάδα όμως πάλι λέει, δίνει λύση με τα φάρμακα. Ναι, ναι. Απλώς καθυστερεί και είναι. Εμάς το επιχείρημά μας θα είναι ακριβώς ότι αυτός ο ασθενής έχοντας αυτό το IPSS, έχοντας αυτό το PSA, η βιβλιογραφία μας λέει ότι αυτός θα χειρουργηθεί. Και στη συζήτηση την οποία θα κάνουμε, ακριβώς θα δείξουμε αυτά τα επιχειρήματα, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι παίρνουν χρόνια πολλά φάρμακα και τελικά πάλι χειρουργούνται. Αλλά χειρουργούνται σε μεγαλύτερη ηλικία, έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο προστάτης τους, εντωμεταξύ έχουν αρχίσει και παίρνουν πλαβή, ξυντρώμη, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε η επέμβαση γίνεται πιο δύσκολη. Να κάνω μία ερώτηση λίγο. Το PSA, το λίγο ψηλό PSA, σε συνάρτηση με έναν μέτριο προστάτη και επίσης με το επάγγελμά του, μας βάζει υπόνοιες για μία φλεγμονή χρόνια και άμα αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Θα μπορούσε. Βέβαια είναι από τριετία τουλάχιστον τη συμπτωματολογία σταδιακά επιδεινούμενη, δεν είναι δηλαδή κάποια επιδείνωση πρόσφατα. Ναι, έτσι λέει το ιστορικό, ότι έχει... Ο χρόνος της φλεγμονής, άμα υπάρχει και παίζει ρόλο η φλεγμονή, στο τι θεραπεία θα αποφασίσουμε. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος... Okay. Είναι πολλοί που έχουν ιστορικό προστατήτητα και τα λοιπά, ιδιαίτερα αυτοκινητέγγυα, ταξιτζίες και τα λοιπά. Ο συγκεκριμένος ασθενής από το ιστορικό του πάντως δεν πάει το μυαλό μας άμεσα ότι έχει μία φλεγμονή, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Παρακαλώ. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Είμαστε βέβαιοι ότι στο πλωστάσιο το φαρμακευτικό που θα χρησιμοποιήσουν η άλλη ομάδα είναι μόνο αυτές οι κατηγορίες φαρμάκων που συζητήσαμε? Εάν χρησιμοποιήσουν και άλλες κατηγορίες, μας δίνουν ακόμα περισσότερα επιχειρήματα. Διότι αν το κόστος αυτή τη στιγμή, η μελέτη η Triumph που μιλάει για τα 857 ευρώ, που είναι δηλαδή τα 3 τέταρτα, το 75% του κόστους, εάν τη διαβάσετε θα δείτε ότι αυτό έχει γίνει με ερωτηματολόγια σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, όπου η θεραπευτική αγωγή ήταν μόνο θεραπεία με αλφα μπλόκερ. Να ξέρετε ότι η πλειοψηφία των ουρολόγων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, παρά την M-TOPS και παρά τις πληροφορίες που έχουμε, και δεν ξέρω μεταξύ μας αν κάναμε ένα γκάλωπ, αλλά το 70% χρησιμοποιεί αλφα μπλόκερ. Άρα, εάν μας χρησιμοποιήσουν σαν επιχείρημα ότι τώρα έχουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα και τα συνδυάζουμε όλα αυτά μεταξύ τους, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος εκτινάζεται ακόμα παραπάνω. Άρα έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα μας δώσουν επιχείρημα. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι δίπλα σας έχετε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ βαθείς γνώσης της ουροδυναμικής και προφανώς θα χρησιμοποιήσουν και ερεθιστικά και ουροδυναμικά και με επιμονή ίσως τα ερεθιστικά, αλλά και ουροδυναμικά δεδομένα. Μα αν δεν κάνω λάθος, από το προηγούμενο εδώ meeting στην Πορταριά, εγώ έμαθα από εσάς εδώ ότι με τα καινούργια φάρμακα που μπαίνουν δεν αλλάζει καμία ουροδυναμική παράμετρος σε αυτούς τους ασθενείς και ότι βελτιώνεται μόνον 2-3 μονάδες του IPSS. Λοιπόν, ναι, αλλά προσέξτε λίγο, γιατί δίπλα είναι ο κ. Αθανασόπουλος και ο κ. Μπιτιλέκας, οι οποίοι είναι ουροδυναμιστές. Τα ουροδυναμικά δεν τα φοβόμαστε. Μιλάνε είναι ουροδυναμιστές. Εγώ πάντως θα ήθελα λίγο να κάνουμε λίγο μερικά κάλωψη με ανάθεση κεριών. Πόσοι γράφετε αλφα μπλόκερς? Όχι, πόσοι γράφετε μονοθεραπεία? Μονοθεραπεία με αλφα μπλόκερς. Πλειοψηφία. Πόσοι κάνετε μονοθεραπεία με αναστολή σε αναγωγάσεις, 5 αλφα αναγωγάσεις? Μονοθεραπεία. Σε λίγους ασθενείς, σε λίγους. Εγώ κάνω. Και πόσοι κάνετε συνδυασμό? Είναι λιγότερο. Πόσοι χρησιμοποιείτε άμα έχει ερεθιστικά και τα αντιχολινεργικά σε υπερτροφία? Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα. Απλώς συγγνώμη λίγο. Αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής πριν. Εδώ ο ασθενής παρουσιάζει έπηξε, παρουσιάζει τα ερεθιστικά δηλαδή που θα πούνε οι αντίπαλοι μας, συν πλην μια επιτακτική, ένα είδος μιας επιτακτικής ακράτειας. Αυτό θα πρέπει να το δικαιολογήσουμε, πώς θα το θεραπεύσουμε. Μάλλον πώς θα το αντιμετωπίσουμε μη φαρμακευτικά. Πάνω σε αυτό, απλώς ναι, δεν μπήκα στη διαδικασία για το τόσο πολύ για τα αντιχολινεργικά. Ναι, και δεν ξέρω, να τελειώσω λίγο την άποψή μου, και δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να πάμε και στη φαρμακευτική με αντίπαλο και τις αναστολές της ερωτητάσεις, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να πάει μονοθεραπεία και αντιμοσκαρινικό? Δύο λεπτά. Να κάνουμε ένα βασικό ερώτημα. Ναι. Έρχεται ένας άρρωστος ο οποίος έχει και ερεθιστικά και αποφρακτικά συμπτώματα. Ναι. Η ερώτηση που μας κάνει συνήθως είναι, γιατρέ, μετά την εγχείρηση τα συμπτώματά μου θα βελτιωθούνε? Εμένα η δική μου απάντηση είναι ότι η ροή των ούρων θα βελτιωθεί. Δηλαδή τα αποφρακτικά φαινόμενα θα βελτιωθούν. Αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα εξαφανιστούνε τα συμπτώματα, τα ερεθιστικά. Διότι τα ερεθιστικά συμπτώματα μπορεί να οφείλονται στην απόφραξη, αλλά μπορεί να οφείλονται και σε άλλα αίτια που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του εξωστήρα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας από εμάς να πάρει θέση πάνω σε αυτό και να πει ότι εγώ θα κάνω ένα χειρουργείο και θα εξαφανιστούν όλα τα συμπτώματα. Άρα το θέμα των ερεθιστικών συμπτωμάτων είναι σημαντικό. Και συμφωνώ μαζί σας ότι θα πούνε ότι έχει αυτός ο ασθενής ιδιαίτερα έντονα ερεθιστικά συμπτώματα, άρα εμείς με τα φάρμακα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως, δίνοντας αντιχολινεργικά σε έναν κύριο που έχει, αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος ο κύριος Αθανασόπουλος, το paper που έχει γράψει, τα αντιχολινεργικά, και άμα δούμε τα guidelines της EAU 2011, θέλουν προσοχή σε ασθενείς που έχουν έντονα αποφρακτικά συμπτώματα, σε ασθενείς που έχουν μεγάλο υπόλοιμα ούρων μετά την ούρηση, διότι δεν αποκλείεται η περίπτωση να έχουμε κάποιο πρόβλημα επίσκησης.
Εάν έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος δεν έχει έντονα αποφρακτικά φαινόμενα, είναι πλέον αποδεικτό ότι μπορώ να τα χρησιμοποιήσω τα φάρμακα. Αλλά εδώ έχω ψηλό IPSS, έχω υπόλοιπα 100 ml και έχω έναν προστάτη 60 γραμμάρια. Άρα δεν ξέρω πόσο εύκολα θα δίναμε όλοι με το καλημέρα ένα αντιχολινεργικό. Οι νέες μελέτες, για να συμπληρώσω, λένε ότι δεν νομίζω να είναι μεγαλύτερο από μονοψήφιο νούμερο το ποσοστό επίσκησης του συνδυασμού αλφα-μπλόκερ με αντιχολινεργικά. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, λέει ότι αν υπάρχει απόφραξης, ναι, όσον αφορά τα προσοχή. Το θέμα μπορεί να μας ρωτήσουν και κάνουμε μια πρόταση. Θα μπορούσαμε να τον περιμένουμε αυτόν τον ασθενή 60 χρονών. Να μην τον πάμε δηλαδή κατευθείαν, ας πούμε, ή να τον περιμένουμε 6 μήνες με ένα χρόνο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και είπα ότι ναι, έχω κληθεί εδώ να υποστηρίξω την χειρουργική θεραπεία, αλλά προς Θεού, στην πράξη, εάν με ρωτήσετε, σαφέστατα, σε έναν τέτοιον άρρωστο, η πρώτη δοκιμή θα είναι φαρμακευτική θεραπεία. Απλώς, εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι την ώρα που θα δώσουμε τη φαρμακευτική αγωγή, και δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να υποστηρίξουμε το αντίθετο μόνο και μόνο για να κάνουμε το debate, να έχουμε κατά νου ότι αυτός είναι ένας άρρωστος, ο οποίος έχει πολλές πιθανότητες με τη φαρμακευτική αγωγή να μην δώσει λύση στο πρόβλημά του. Και να τελειώσω για να μην ξανακάνω άλλη ερώτηση, θα συμφωνήσω μαζί σας στο τμήμα της βασικής του ασθένειας. Είναι περτασικός και παίρνει αλφα-μία, που σημαίνει ότι με τα χρόνια θα επιδεινωθεί ίσως η υπέρτασή του. Ξέρουμε ότι αλφα-μία κάνουν εδήματα άκρων κτλ. Μπορούν να έχουμε άλλες επιδεινώσεις, οπότε αργότερα μπορεί να μην μπορεί να χειρουργηθεί από υπερτασικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Να εστιάσουμε δηλαδή και στη βασική του πάθηση, είναι ότι κάνει μια καθιστική δουλειά. Κύριε Νικολόπουλο, έχετε και εσείς ένα σχόλιο. Εγώ αυτό που θα σκεφτόμουν να ρωτήσω, αν ήμουν στην απέναντι ομάδα, θα ήταν ότι ναι, εντάξει, αφού λέτε ότι με τα στοιχεία αυτά, πολύ σωστά, έχει σοβαρή πιθανότητα να μην πάει καλά με τα φάρμακα. Είναι όμως ένας άρρωστος 60 ετών, χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας στην παρούσα φάση, χωρίς αντιπηκτικά, χωρίς. Γιατί επιλέγεται εξάχνωση και όχι την κλασική διουρηθρική, η οποία έχει αποδείξει το ρόλο της, ας πούμε, και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό θέλω λίγο να φτιάξουμε τις διαφάνειες και να βγάλουμε λίγο από μέσα την... Εγώ θα λέω να πούμε χειρουργική θεραπεία. Τώρα, το επιχείρημα του καθηγητή ήταν ότι έβαλε το λέιζερ για να μην έχουν το επιχείρημα των επιπλοκών της διουρηθρικής, αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι οι επιπλοκές, η μελέτη και του Ράιχ και του Ράσβάιλερ, που δείχνει τι έγινε στην Ευρώπη και βασικά στη Γερμανία τα τελευταία 10 χρόνια, οι επιπλοκές της διουρηθρικής έχουν μειωθεί σημαντικά. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και θα πρότεινα μάλιστα να λέγαμε να σβήσουμε τα green light και τα laser και όλα αυτά και να πούμε φαρμακευτική αγωγή versus χειρουργική. Εντάξει, στη χειρουργική, εάν μπορούμε και έχουμε κάποια άλλη τεχνική που έχει ίσως λιγότερες παρενέργειες, ακόμα καλύτερα. Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σας. Θα ανοίξει πάντως αρκετά στο θέμα των παραμέτρων. Δηλαδή, άμα βάλουμε γενικά οποιοδήποτε χειρουργείο και open και ανοιχτό. Όχι και ανοιχτό, διουρηθρική. Διουρηθρική. Είναι ένας προστάτης 60 γραμμάρια και μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει διουρηθρική, την κλασική διουρηθρική, αν θέλει διπολική, αν θέλει τούρις, ό,τι θέλει. Εγώ συμφωνώ με αυτό και προτείνω να το αλλάξουμε λίγο για να μην θεωρηθεί ότι είναι debate με θέμα τεχνικής. Είναι θέμα καθαρά. Εμείς αυτό που θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα είναι ότι με τα φάρμακα πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πριν το 1960, όποιος ασθενής πήγαινε σε ένα ιατρείο ουρολόγου και είχε το παραμικρό σύμπτωμα, την άλλη μέρα το πρωί του κάνανε χειρουργική επέμβαση. Αυτό ήταν λάθος. Ήταν μια υπερβολή της δεκαετίας του 60, του 70. Εμείς το μήνυμα που περνάμε ότι σήμερα ίσως έχουμε πάει λίγο στο άλλο άκρο. Όπου όλοι οι ασθενείς οι οποίοι θα έρθουν στο ιατρείο μας μπαίνουν σε μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή. Και ότι θα πρέπει η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση, ότι επιλέγω τους ασθενείς για μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή και εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι από την αρχή ξέρω ότι έχουν πολλές πιθανότητες να αποτύχουμε, θα μπορούσα, αφού κάνω ίσως μια σύντομη αρχική θεραπεία με τα φάρμακα, πιο γρήγορα να τους πω, έλα να κάνεις την επέμβαση. Μην περιμένεις άλλα 10 χρόνια μέχρι να γίνεις 80 ετών και να έχεις βάλει 2 στέντ. Παρακαλώ.
Να πω κάτι, επειδή μένω σε επαρχία και βλέπω γενικά και ασθενείς που είναι από χωριό, παππούδες και όλα αυτά. Αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς στα ιδιωτικά ιατρία, γενικά στην επαρχία, είναι παππούδες οι οποίοι πηγαίνουν μια φορά στο τόσο στον ουρολόγο, του δίνουν μια φαρμακευτική αγωγή και μετά δεν ξαναπηγαίνουν. Πηγαίνουν και τα γράφουν τα φάρμακα για χρόνια, χρόνια, χρόνια στους αγροτικούς. Αυτό μπορούμε να το τονίσουμε και να τους το χτυπήσουμε. Αυτή την δηλαδή. Εργασία και θα την επιβεβαιώνεται αυτό ακριβώς που... Ότι και μετά έχουν χειρότερα προβλήματα, δυσκολεύονται και γυρνάνε και λένε «Μα εγώ πίνω το φάρμακο, τι να το κάνω αφού άρα είμαι μια χαρά πάλι». Και άσε όμως λέει «Α, τα γερατιά μου με κάνουν έτσι να ουρήσω, έτσι πρέπει να ουρώ». Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι έχετε δίκιο 100% και αυτό είναι ένα επιχείρημα και η μόνη χώρα στην οποία έχει ελεγχθεί αυτό που λέτε είναι η Αυστρία. Επειδή στην Αυστρία έχουν στοιχεία για όλα αυτά τα οποία κάνουν, βγήκε ο Μάντες Μπάχερ και έβγαλε μία εργασία και είπε ακριβώς αυτό που λέτε, ότι πάνε αρχικά στον ουρολόγο τους, παίρνουν τη φαρμακευτική αγωγή και τελικά ανακαλύψανε ότι κατά μέσον όρο η πλειοψηφία των Αυστριακών της τρίτης ηλικίας παίρνουν τα φάρμακα για 10 και χρόνια. Ποιο είναι η αποδεικτική ιατρική πίσω από αυτή την ιατρική πράξη και πόσα χρήματα ξοδεύουμε γι' αυτό. Όλες οι μελέτες είναι 3-4 χρόνια. 10 χρόνια γιατί, και ούτε ξέρουμε τα χρειάζονται, δεν τα χρειάζονται, είναι καλύτερα, δεν είναι. Όπως παίρνουν τα αντιπερτασικά ή δεν ξέρω εγώ τι, παίρνουν και τα φάρμακα για τον προστάτη. Αυτή αντιβρούμε τη μελέτη, θα πρέπει να κάτσουμε να την βάλουμε. Παρακαλώ.